κοντά μας και το Θωμά τον προπονητή του Μοσχάτου. Συγχαρητήρια, σπουδαία νίκη. Χρυσάφι για σένα, ναι. Τα είπαμε, ορίστε. Τα είπαμε και με τους παίχτες σου, τα είπαμε και με τον πρόεδρο. Πραγματικά κερδίσατε Παλικαρίσια. Θέλω να μου πεις πόσο σημαντικός είναι αυτός ο βαθμός για σένα. Αν περίμενες στην Ελλάδα ποντίον έτσι, αν την είχες διαβάσει, αν είχες ενημερώσει και αν είχατε δουλέψει με τους παίχτες σας για αυτό το παιχνίδι. Απλά είχαμε στοχεύσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι μια ομάδα που στην ουσία έχει τους ίδιους στόχους με εμάς και η νίκη ήταν μονόδρομος. Ναι. Την Ελλάδα ποτέ είχα δει και στο πρώτο γύρο, την παρακολούθησα και πρόσφατα σε ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν είχες πολύ καλή εικόνα. Όχι πολύ καλή εικόνα, γιατί οι ομάδες, οι ομάδες αυτές αλλάζουν από Κυριακή σε Κυριακή. Ναι. Αλλάζουν. Απλά εμείς στηρίξαμε το δικό μας το πλάνο, ναι. Εφαρμόσαμε κάποια πράγματα όλη τη εβδομάδα στην προπόνηση που σε πολύ μεγάλο βαθμό τα φέραμε εις πέρας. Mm-hmm. Ευτυχήσαμε να κάνουμε στο 25 λεπτό τον γκολ. Μετά θεωρώ ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα. Το σκορ σίγουρα μας ικανοποιεί πλήρως. Αλλά ακόμα είμαστε χαμηλά, η προσπάθεια συνεχίζεται. Εντάξει, είναι ένας χρυσός βαθμός. Σίγουρα. Αλλά ταπεινή, το κεφάλι κάτω. Και, και δουλειά. Θέλει εδώ δουλειά. Ακριβώς. Και προσοχή. Γιατί είμαστε και πολύ νέα ομάδα. Δηλαδή, πολύ πιτσιρίκια. Αυτό... Όλοι οι άλλοι κάτω από 20 χρονών. Ναι, 17 χρονών. Ακριβώς, βλέπω ακριβώς, παιδιά ακριβώς. Τα οποία θέλεις να έχεις εμπειρίες αυτά ακριβώς. Τα παιχνίδια. Αλλά δόξα τω καλά και τα πήγατε. Ευχαριστώ τον κόσμο του Μοσχάτου που σήμερα ήταν κοντά μας. Ξέρουμε τι ιστορία έχει η ομάδα, τη δυναμική. Απλά συνεχίζουμε. Θωμά, είχατε τραυματισμούς, είχες ελλείψεις. Ναι, είχα. Γιατί είδα το Θεοδόση. Είχα τρεις πολύ σημαντικές απουσίες, εκτός από το Θεοδοσίου. Ναι. Είχαμε και το Τσαφέρι. Ναι. Είχαμε και το Δρόσο. Εντάξει, αλλά μια ομάδα δεν είναι ένα, δύο, τρία άτομα, είναι όλη ομάδα. Είναι ομάδα και το σημαντικό και σήμερα το δείξανε σήμερα. Τα παιδιά που μπήκαν, θα τα παίξει. Έρχεται το επόμενο παιχνίδι. Είναι το μυαλό σου πλέον εκεί. Σίγουρα. Ναι. Αυτό είπα και κάτω στα ποδήλατα στα παιδιά. Ναι. Αυτόματα το μυαλό μας. Χαιρόμαστε λίγο για την νίκη. Ο σκοπός είναι να σώσουμε την ομάδα. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα μακρύ μπροστά μας. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βλασόπουλο, το μικρό. Σπύρος. Κύριε Σπύρο, συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτό το τρίποντο είναι χρυσάφι για το Μοσχάτο. Το πήρατε δίκαια, το πήρατε Παλικαρίσια. 3-0 με καθαρό σκορ. Θέλω να μου πεις πώς το είδες και πόσο δύσκολη είναι η πορεία από εδώ και πέρα για σας και πού είναι το μυαλό σας. Αρχίζουμε ένα κολοβαθά, αρχίζει ο κολοβαθάς. Ναι. Η πορεία είναι, δεν ανταποκρίνεται η βαθμολογική μας πορεία αυτή τη στιγμή. Στον αθλητικό όμιλο Μοσχάτου υπάρχουν, έπρεπε ήδη η πορεία να είμαστε μας, πιο ψηλά. Να είμαστε πολύ πιο ψηλά. Θα κάνουμε αγώνα και πιστεύω να δικαιωθούμε στο τέλος και η ομάδα μας έχει προσδοκίες για την επόμενη σεζόν να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει στον Πειραιά. Εμείς σας δίνουμε πολλά συγχαρητήρια γιατί έχετε κρατήσει εδώ όλοι οι φιλάθλοι κοντά, όλοι οι διοίκοι, είστε αγαπημένοι, συγκεντρωμένοι και κάνετε σπουδαίο έργο. Θεωρείς ότι η Ελλάς Ποντίον τη βρήκατε αδύναμη ή έχετε γίνει καλοί εσείς και δουλεύετε πολύ καλύτερα? Όχι, έχουμε γίνει καλοί, έχουμε αλλάξει πολλά στο σύλλογο και πιστεύω ότι οι επόμενες εβδομάδες, οι επόμενες αγωνιστικές θα είναι καλύτερα για το Μοσχάτο. Πρόεδρε, βλέπω μικρές ηλικίες. Θα παραμείνετε το πλάνο σας να δουλεύουν αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, 17 χρόνια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση με καλή ποδοσφαιρική παιδεία. Ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε από τα φυτώρια μας, να βγάλουμε παίκτες οι οποίοι όντως θα είναι παιδιά του Μοσχάτου και θα επαντρώσουν την ομάδα για ένα καλύτερο αύριο. Πού αφιερώνεις η νίκη για να το κλείσουμε? Αφιερώνω τη νίκη στους φιλάθλους μας οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια υπομονή και νομίζω ότι πρέπει να τους δικαιώσουμε στο τέλος της περίοδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και τον Χρήστο τον Μακρύ, συγχαρητήρια σου δίνω. Σε ένα κομβικό σημείο, σε ένα φάουλ, εκεί που ήταν 1-0, το έβγαλες. Και ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν έμπαινε αυτό το γκολ για την Ελλάς Ποντίον. Θέλω να μου πεις πώς έδωσε το παιχνίδι και αν περίμενες έτσι την Ελλάς Ποντίον. Εντάξει, σίγουρα η Ελλάς Ποντίον είναι μια σκληρή ομάδα. Ναι. Ήταν βαθμοί που τους χρειαζόμαστε που λέγονται εξάπονται αυτές οι νίκες. Mm-hmm. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι κι εμείς και πήραμε το παιχνίδι. Είχατε δουλέψει γι' αυτό? Είχαμε δουλέψει, ναι, εντάξει, την αρχή της εβδομάδας. Αφήσαμε άκρη την αφιάλη και στάθηκαμε για την Ελλάς Ποντίον. Είσαι πόσο καιρό εδώ? Τώρα δεν είμαι από τα Χριστούγεννα, αλλά από τα Χριστούγεννα. Και περνάτε μια κατάσταση λίγο, ναι, ναι. Ίσως στα κάτω μέρος και προσπαθείτε να μείνετε στην κατηγορία. Ναι. Πιστεύεις μακρύ ότι θα τα καταφέρετε? Ναι, θα τα καταφέρουμε. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό ζητάμε και από τον κόσμο να έρχεται και να μας στηρίζει.
Θέλω να μου πεις το κλίμα εδώ. Περνάς καλά, έχεις κάνει φίλους, είσαστε δεμένοι. Το κλίμα είναι πολύ καλό, δόξα τω Θεώ. Είμαστε όλοι εντάξει, όλοι είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Πολύ ωραία. Πού αφιερώνεις η σημερινή νίκη? Εντάξει, πρώτα απ' όλα στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει και στους συμπαίκτες μου. Και στον πατέρα σου τίποτα? Στον πατέρα μου εντάξει, πάνω απ' όλα που ήρθε και με βλέπει γι' αυτό. Έρχεται, γιατί τον είδα στην κερκίδα, γι' αυτό το λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μακρύ. Καλή συνέχεια και θα πούμε στο επόμενο αγώνα. Γεια σας. Στον Άκη και τον Δημήτρη, τον Ευσταθόπουλο και τον Κούρτη. Συγχαρητήρια, πραγματικά αυτό το ματς, το σημερινό, είναι κλειδί για σας. Είναι τρεις πρώτες, χρυσή πόντι. Θέλω να μου πεις πώς το είδες και αν περίμενες έτσι την Ελλάδα ποντίον. Να ξεκινήσουμε από σένα, ναι, Δημήτρη. Καλησπέρα από μένα. Εγώ ήρθα τα Χριστούγεννα ως μεταγραφή. Ναι. Δεν είχα καθόλου εικόνα για την Ελλάδα ποντίον. Ναι. Αλλά από όσα ακούγαμε, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Δεν μπήκαμε με κανένα σκοπό ότι είμαστε ανώτεροι. Μπήκαμε σαν να παίζουμε με τον πρώτο, δυνατά από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, χωρίς να μας ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι. Και ήμασταν σε καλή μέρα τα περισσότερα παιδιά και μας βγήκε το αποτέλεσμα. Και νομίζω και οι τρεις βαθμοί είναι πολύ δύσκολοι. Είχατε δουλέψει γι' αυτό? Είχαμε δουλέψει, ναι, και αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη. Άκη, εσύ πολλά χιλιόμετρα, είσαι σε ένα κομβικό σημείο, στο πίσω μέρος της ομάδας, τρως πολύ ξύλο, δίνεις πολύ ξύλο. Εντός εισαγωγικών τα λέω αυτό, ναι, ξύλο, ναι, έτσι, με την καλή έννοια του ποδοσφαίρου. Ναι. Μικρός στην ηλικία, πόσο χρονών είσαι? 17. Η εμπειρία σου να μου πεις να παίζεις ένα αντρικό αλφα κατηγορία με ομάδες όπως είναι ο Καραβάς, Ανφιάλη, Χαλκιδόνα, μεγάλα ονόματα, θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου και μετά να έρθω λίγο στο παιχνίδι. Εννοείται όλες οι ομάδες εδώ πέρα είναι άκρως ποιοτικές με πολύ καλούς παίχτες στο ρόστερ και θεωρώ ότι είναι εμπειρία για μας και ότι μαθαίνουμε να αξιοποιούμε τη τεχνική μας, να παίζουμε πιο γρήγορα με μυαλό, να χρησιμοποιούμε περισσότερο το πάθος, γιατί αυτό στις, όπως και να το κάνουμε, στις ακαδημίες της Ελλάδος δεν φαίνεται. Εσύ φοβήθηκες καθόλου, δηλαδή τι εννοώ, είσαι 17 χρονών και παίζεις με 30, με 35. Είναι για σένα δύσκολο αυτό το κομμάτι? Όχι, διότι είχα δίπλα τους συμπαίχτες μου σε όλη τη διάρκεια της προσαρμογής μου στην ομάδα και δεν θεωρώ πως φοβήθηκα καθόλου. Ήταν όλοι δίπλα μου. Πώς το είδες το σημερινό παιχνίδι? Πίστευες ότι θα το πάρετε τον πόντο? Θεωρούσα πως θα πάρουμε και τους τρεις πόντους, διότι μπήκαν πάρα πολύ δυνατά, πηγαίναμε γι' αυτό και το αξίζαν, θεωρώ. Πού αφιερώνεις η σημερινή νίκη? Τη σημερινή νίκη την αφιερώνω στους συμπαίκτες μου, γιατί επιτέλους πήραμε ένα ψυχολογικό boost και πιστεύω μπορούμε να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο ήρεμη μετά από πολύ καιρό. Είσαι έτοιμος, Κούρτη, για το επόμενο παιχνίδι? Πανέτοιμος. Από Δευτέρα πάλι προπόνηση κανονικά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι ήδη. Αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Ναι. Ευσταθόπουλε, εσύ που τα αφιερώνεις? Εγώ αυτή τη νίκη την αφιερώνω στους γονείς μου που ήταν εδώ πέρα να με στηρίξουν, στην κοπέλα μου και στον κολλητό μου. Όλοι εδώ ήταν δηλαδή. Έτσι. Παιδιά, τα αφιερώνει ο Άκης, εσάς και μόνο. Είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι? Πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εύχομαι να βγείτε από τη δύσκολη θέση και να μείνετε στην κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.